Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να μπω στο θέμα μου με μια μικρή επεξήγηση σχετικά με την επιλογή δύο λέξεων που συνυπάρχουν στον τίτλο του. Πηγή και αξίες. Γιατί πηγή και όχι κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα σχολείο ή σύστημα αγωγής, και γιατί αξίες και όχι κανόνες ή συνήθειες. Πιστεύω πως αυτή η λέξη πηγή είναι η πιο κατάλληλη για να χαρακτηρίσει την οικογένεια, την μικρά εκκλησία όπως την ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η οποία αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο κάθε συγκροτημένης κοινωνίας. Διότι όπως μια αστήρευτη πηγή προσφέρει το νερό της στο περιβάλλον της συνεχώς και αδιαλείπτως, χωρίς καμιά ειδική προσπάθεια, έτσι και η οικογένεια είτε το επιδιώκει είτε όχι, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι, από την πρώτη μέρα της ζωής του κάθε ανθρώπου τον ποτίζει με το ζωηφόρο νερό της κάθε μέρας. Αν το νερό αυτό είναι γάργαρο και καθαρό, του μεταγγίζει όλους τους κώδικες συμπεριφοράς που συγκεκριμενοποιούν και εκφράζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού που χαρακτηρίζουμε γενικότερα ως παιδεία. Τι εννοούμε όμως με αυτή τη λέξη, η οποία έχει ρίζα τη λέξη «πες» και μας παραπέμπει στα πολυδιάστατα παράγωγά της, παιδαγωγός, παιδονόμος κλπ. Και τους ποικίλους συνειρμούς της, στα αρχαία χρόνια ως έννοια περιβάλλεται θαρρής από μια φωτεινή άλλο, διότι τότε η λέξη «παιδεία» σήμαινε τη γενικότερη συστηματική, πνευματική και ψυχική καλλιέργεια του ανθρώπου μαζί και την αγωγή για οτιδήποτε παρήγαγε πολιτισμό. Αυτά δηλαδή που τον έκαναν να είναι άνθρωπος, ο οποίος άνω θρόσκει, δηλαδή κοιτάζει προς τα ψηλά και τα ωραία, και που, όπως σημειώνει ο Χρήστος Μαλεβίτσης, από φυσικό «ον» τον μεταποιούν σε πνευματικό «ον» και, όπως αναφέρει ο Κώστας Τσιρόπουλος, δομούν την ανθρωποσύνη του, κατά το καλοσύνη, νοημοσύνη κλπ. Σε αυτή την έννοια της παιδείας ενσωματώθηκε και η παράμετρος της υποχρεώσεως κάθε ευνομούμενης κοινωνίας για ένα οργανωμένο, γενικό και προκαθορισμένο θεσμικά σύστημα αγωγής και μορφώσεως των παιδιών, το οποίο το ονομάσαμε εκπαιδευτικό σύστημα. Η οποία όμως εκπαίδευση που προσφέρεται από αυτό το σύστημα, εκτός από την παροχή γνώσεων, επιβάλλεται να περιλαμβάνει και την πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα, όταν λέμε παιδεία, εννοούμε μόνο την παροχή γνώσεων. Γι' αυτό και κάθε φορά που διαπιστώνονται τα διαβρωτικά στοιχεία που υπονομεύουν, θα έλεγα, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, λέμε για τα χάλια της παιδείας μας. Μέσα στην οικογένεια το παιδί εισπνέει, θα έλεγα, μια βιωματική παιδεία που δομείται από το σύνολο των αξιών και των ιδανικών που θα αποκτήσουν προτεραιότητα στη συνείδησή του, θα υπαγορεύουν κανόνες και θα αποτελέσουν τα δεοντολογικά του μηνύματα και αιτήματα. Όπως δεν συμβαίνει και στο φυσικό περιβάλλον, είναι αναπόφευκτο να συμβεί το αντίθετο αν το νερό αυτής της πηγής είναι λασπωμένο ή μολυσμένο από επικίνδυνα στοιχεία και απόβλητα. Επειδή λοιπόν, όπως διαπιστώνουν συνεχώς οι παιδοψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί, τα πρώτα 5 έως 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι καθοριστικά για τα βιώματά του, το παιδί θα καταγράψει και θα θελήσει αργότερα να μιμηθεί τα ζωντανά παραδείγματα που θα παρακολουθήσει. Από αυτά θα δομηθεί η προσωπικότητά του, θα συγκεκριμενοποιηθούν οι αξίες του και τα ιδανικά του. Κατά συνέπεια, γίνεται εντελώς προφανής ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει σε όλα αυτά το πρώτο περιβάλλον του παιδιού, δηλαδή
η οικογένειά του, η στενή και η ευρύτερη. Όπως είπα, το παιδί από πολύ νωρίς ψυχανεμίζεται. Αυτή η υπέροχη γλώσσα μας, τι λέξη έχει, ψυχανεμίζεται. Δηλαδή, είτε το θέλουμε εμείς είτε όχι, το παιδί διαισθάνεται και αναπνέει με την ψυχή του, παρακολουθεί, αντιλαμβάνεται, καταγράφει και αντιγράφει τα όσα συμβαίνουν γύρω του, έστω και όταν εμείς νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, δεν μας βλέπει κλπ. Και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το ότι οι Άγγλοι λένε ότι όταν σε ρωτούν από πού κατάγεσαι, η σωστή απάντηση πρέπει να είναι από τα παιδικά μου χρόνια. Όπως όμως το ζούμε όλοι καθημερινά, και αναφέρθηκε και αυτό και χθες από τους εκλεκτούς ομιλητές, η σύγχρονη ελληνική οικογένεια στα αστικά κυρίως κέντρα περνάει σοβαρή κρίση και τίνει όλο και περισσότερο, με κάποιες ευτυχώς σωτήριες διαφορές, να μοιάσει στις οικογένειες των λεγόμενων προηγμένων κρατών, όπως συνηθίζομαι να τα αποκαλούμε, όπου η μητέρα είναι πάντα εργαζόμενη, τα παιδιά λίγα και συχνά από πολύ νωρίς απομακρύνονται από το πατρικό σπίτι, σωματικά και ψυχικά. Και στην πατρίδα μας όμως, τα πράγματα αλλάζουν με γοργό ρυθμό. Η ευρύτερη παραδοσιακή οικογένεια που μόλις πριν από λίγες δεκαετίες ήταν ο κανόνας, συνεχώς περιορίζεται. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύγχρονη οικογένεια, που όλο και πιο συχνά δυστυχώς απομένει μισή από διαζύγια, συμβιώσεις εκτός γάμου, μονογονεϊκές οικογένειες με άγαμες μητέρες, μεγαλώνουν συνήθως μοναχικά παιδιά μέσα σε διαμερίσματα και σε πολυκατοικίες, όπου οι γείτονες μπορεί και να μην λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους και όπου συχνά με ένα πιάτο πρόχειρου φαγητού από το διπλανό ταχυφαγείο κάθονται καθυλωμένα και αμίλητα για ώρες μπροστά σε μια γυάλινη οθόνη ή σε έναν υπολογιστή. Παρακολουθούν άθλια τηλεοπτικά προγράμματα με λαμπαρά αλλά σαθρά και εκμαυλιστικά πρότυπα που συχνά προπαγανδίζουν την άκρατη βία, τη χυδαιότητα και την ανηθικότητα ή αποκτούν επικίνδυνες εμπειρίες μέσω διαδικτύου. Συγχρόνως βέβαια αποκτούν και προσωπικούς κώδικες παιδείας. Αυτά είναι συνήθως παιδιά των οποίων οι γονείς, ο ένας ή και οι δύο, μπορεί να νοιάζονται μεν για το σώμα τους και το μυαλό τους, φορτώνοντάς τα με ξένες γλώσσες, με γυμναστήρια, με πιάνο, με καράτε κλπ, αλλά αφήνουν κλειστή και σιωπηλή την ψυχή τους. Παιδιά που συμβιώνουν απλώς με τον ένα ή με τους δύο γονείς, οι οποίοι όμως πηγαινοέρχονται σε ένα σπίτι που μοιάζει με ξενοδοχείο. Σε ένα σπίτι που έχει πάψει να είναι σπιτικό, που δεν έχει πια στρωμένο οικογενειακό τραπέζι και όπου η έλλειψη φυσικής ουσιαστικής επικοινωνίας έχει αντικατασταθεί με όσα προσφέρουν οι διάφορες γυάλινες οθόνες. Οι γονείς λαχανιασμένοι και αγχωμένοι από υποχρεώσεις, δουλειές και κοινωνικές συναναστροφές, στο σχολείο του παιδιού τους πηγαίνουν κάποτε μόνο για να ρωτήσουν ή να διαμαρτυρηθούν για τους βαθμούς του ή για την αυστηρότητα κάποιου δασκάλου και όχι για να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς για όποια τυχόν προβλήματα εκδηλώνει η συμπεριφορά του παιδιού τους. Είναι νευρικοί και κουρασμένοι από τις ατελείωτες υλικές απαιτήσεις που οι ίδιοι συνήθως καλλιεργούν ως αξίες για τους ίδιους και τα παιδιά τους, κάνοντας το μεγάλο λάθος ή ας πω καλύτερα την πολύ κρίσιμη, σχεδόν τραγική παρεξήγηση, να θεωρούν όλες τις επιθυμίες ως ανάγκες. Είναι άλλο πράγμα η επιθυμία και άλλο η ανάγκη. Τι αξίες επομένως και τι ιδανικά οριοθετούν για τα παιδιά τους, δίνοντας υπερβολική αξία σε υλικά κατά αποκλειστικότητα αγαθά, δηλαδή νεκρά πράγματα, οι γονείς καλλιεργούν μια παιδεία του θέλω και δεν θέλω, με απαιτήσεις τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιήσουν, νομίζοντας ότι έτσι εξαγοράζουν την αγάπη των παιδιών τους
ή ίσως για να απαλλαγούν από τις ενοχές που τους βασανίζουν, αν ενδόμηχα και μυστικά συναισθάνονται κάπως ότι δεν προσφέρουν στα παιδιά τους αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη, δηλαδή ποιοτικό χρόνο ουσιαστικής επικοινωνίας και συζήτησης. Μέσα από αυτή τη συζήτηση θα βρεθεί η ευκαιρία να αναφερθούν παραδείγματα ζωντανά, να πούμε κάποιες ιστορίες που δίνουν μηνύματα, να αναφέρουμε παροιμίες που πάντα τα παιδιά τις θέλουν, γιατί μοιάζουν με ποιηματάκια και τις επαναλαμβάνουν, και ίσως και κάποιες σοφές ρίσεις, όπως αυτό που δεν σ' αρέσει να σου κάνουν, μην το κάνεις εσύ στους άλλους. Και κάποτε έκανα μια πρόταση, αυτή η ρίση, η υπέροχη, να γίνει πινακίδα που να αναρτηθεί σε όλες τις αίθουσες των νηπιαγωγείων της χώρας. Και από αυτή τη ρίση να αρχίζει το καλημέρα. Αυτό που δεν σ' αρέσει εσένα να σου κάνουν, μην το κάνεις εσύ στους άλλους. Ίσως, μπορεί να είμαι ρομαντική, αυτή η ρίση να περιόριζε την ενδοσχολική βία. Το παιδί όμως διδάσκεται από ζωντανά παραδείγματα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ένα παιδί βιώνει μια κακή συμπεριφορά μεταξύ των γονιών του, που όλο και πιο συχνά πια καταλήγει σε διαζύγιο, πώς θα γεννηθεί στη συνείδησή του η αξία ενός ευλογημένου γάμου με συντροφικότητα και αρμονική συμβίωση, και με ποια σύγχρονα ζωντανά παραδείγματα στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο βίο θα ενστερνιστούν τα παιδιά μας την αξία της εντιμότητας και της ευσυνειδησίας. Οι διαπιστώσεις των επιπτώσεων που αυτές οι συνθήκες μπορεί να έχουν στη ζωή, την ψυχική ισορροπία, την παιδεία και τη συμπεριφορά των παιδιών μας, αλλά και στο μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και της πατρίδας μας, είναι σταθερά επαναλαμβανόμενες και προβάλλουν ανάγλυφες στα ευρήματα πολλών σχετικών με το θέμα κοινωνικών ερευνών, αλλά και σε όσα νοσηρά φαινόμενα παρατηρούμε συνεχώς γύρω μας. Σταχυολογώ μόνο τον τριπλασιασμό του αριθμού των διαζυγίων κατά την τελευταία δεκαετία, την ολέθρια αύξηση, όπως είπα, της ενδοσχολικής βίας και την αλματώδη αύξηση των αυτοκτονιών σε παιδιά ηλικίας 13 έως 20 ετών, η οποία από τους ειδήμονες αποδίδεται σε ενδοοικογενειακά προβλήματα. Παράλληλα όμως, ας σημειωθεί ότι σε διάφορες δημοσκοπήσεις που απευθύνονται σε νέους ανθρώπους και αφορούν την ιεράρχηση των αξιών τους, η οικογένεια είναι αυτή που καταγράφει συνεχώς πολύ υψηλά ποσοστά και κατακτά πρώτες θέσεις. Είναι επομένως πραγματική ευλογία όταν μέσα στην οικογένεια, με την καθημερινή ουσιαστική επικοινωνία, το παιδί θα διδαχθεί και θα απολαύσει την ομορφιά της ανιδιοτελούς αγάπης, τη χαρά της προσφοράς, όπως και τις έννοιες της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού προς τον άλλον, της προσπάθειας για αυτοβελτίωση, της πειθαρχίας, της αναλήψεως ευθυνών, της έγνοιας για τον συνάνθρωπο και τόσων άλλων σημαντικών παραμέτρων της αληθινής ενόημαν ζωής. Μέσα στην οικογένεια, το παιδί θα πάρει τα πρώτα στοιχεία της χριστιανικής μας πίστης και της παραδόσεώς μας. Θα γευθεί την ανακούφιση και τη σημασία της προσευχής και θα διαβάσει επιλεγμένα σημαντικά βιβλία που θα του δείξουν την αξεπέραστη ομορφιά της γλώσσας μας. Ας θυμηθούμε μια σχετική ρίση του Ελίτη: «Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί μου, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
Και ας θυμηθούμε ακόμα τα όσα σοφά και άκρος προειδοποιητικά έχει γράψει σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν τη γλώσσα μας ο αείμνηστος, αλλά πάντα παρόν με το ανεκτήμητο έργο του, Σαράντος Καργάκος. Σε 2 από τα 102 βιβλία του βάζει τον τίτλο στο ένα Αλαλία και στο άλλο Αλεξία, για να δείξει την καταστροφή που γίνεται στη γλώσσα μας. Επομένως, μέσα στην οικογένεια, το παιδί θα πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι στη ζωή πρέπει να ισχύουν κανόνες συμπεριφοράς, μέσα στους οποίους εντάσσεται και αυτό που ονομάζουμε καθήκον. Τους χρειάζεται αυτούς τους κανόνες, όπως το τρένο χρειάζεται τις ράγες για να μην εκτροχιαστεί. Είναι όμως η χρόνος ανάγκη να δει πρώτα εμάς τους μεγάλους να τηρούμε αυτούς τους κανόνες, αφού μόνο το τι κάνουμε έχει ουσιαστική αξία και όχι το τι λέμε. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι το παιδί είναι ασυμβίβαστος και αδέκαστος κριτής, και ας θυμόμαστε πάντα μια σοφή παροιμία που αρέσει και στον εγγονό μας, του την έχει πει ο παππούς: άμα λες και δεν το κάνεις, την υπόλοιψή σου χάνεις. Για παράδειγμα, ακόμα και τα πιο μικρά και συχνά ανώδυνα ψέματα που μπορεί να λέγονται από τους μεγάλους, στη συνείδηση του παιδιού υποβαθμίζουν ή αναιρούν τελείως την αξία της αλήθειας. Δεν αγνοώ καθόλου και δεν υποβαθμίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε φάση της ζωής των παιδιών μας, αλλά κυρίως στη φάση της εφηβείας, που όπως ακούσαμε και χθες, είναι στην ουσία μια επανάσταση. Εσωτερική επανάσταση, αλλά και στην εξωτερική εμφάνιση επανάσταση, όπως και επανάσταση από τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον. Και η οποία εφηβεία είναι και το κύριο θέμα αυτού του υπέροχου συνεδρίου. Θέλω απλώς να κάνω, σε αυτά που ακούσαμε και χθες, που ήταν πράγματι πολύτιμα, μερικές προτροπές, επιτρέψτε μου να πω, για τη συμπεριφορά μας κατά τη φάση της εφηβείας και όχι μόνο. Να μην χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς για το παιδί, αλλά για τις πράξεις του. Δεν λέμε ποτέ «είσαι ψεύτης». Θα πούμε «αυτό που μου λες δεν είναι αλήθεια». Δεν λέμε ποτέ «είσαι τεμπέλης». Λέμε «δεν εργάστηκες αρκετά». Γιατί? Γιατί αν ο χαρακτηρισμός απευθύνεται στο παιδί, τον ενστερνίζεται και λέει «εντάξει, είμαι ψεύτης, θα λέω ψέματα. Είμαι τεμπέλης, δεν θα δουλεύω». Ενώ η πράξη έχει σημασία να χαρακτηρίζεται. Δεύτερον, να μην αρχίζουμε ποτέ μια συζήτηση με το παιδί μας, που είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη, λέγοντας «εγώ στην ηλικία σου» ή «εμείς στην εποχή μας». Είναι φυσικό το παιδί να πει «δεν με ενδιαφέρει τι έκανες στην ηλικία σου» ή «τώρα είναι άλλη εποχή, δεν είναι η εποχή σου». Τρίτον, ποτέ, ποτέ παρατήρηση μπροστά σε τρίτους. Ποτέ. Γιατί αυτό είναι που εντείνει την χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού, η προσβολή μπροστά σε τρίτους. Τέταρτον, και πολύ σημαντικό, όχι μόνο επιβράβευση για τους βαθμούς που παίρνει στο σχολείο. Επιβράβευση και για τα ψυχικά του συναισθήματα. Ένα παιδί που είναι καλό, που θέλει να προσφέρει, που είναι χαρούμενο, δεν πρέπει να ακούσει ένα μπράβο επειδή στα μαθηματικά πήρε 8 αντί για 10. Πρέπει να του λέμε μπράβο για αυτά τα συναισθήματα. Γιατί αυτά είναι που δημιουργούν την ποιοτική παιδεία και αναβάθμιση του ψυχικού του κόσμου. Και τέλος, στα παιδιά μας πρέπει να δίνουμε ρίζες και φτερά, όχι βαρύδια. Ρίζες για να ξέρουν πού πατάνε και να έχουν μια ασφάλεια, και φτερά για να πετάξουν και να δείξουν τις δικές τους δυνατότητες. Και μια τελευταία πρόταση που
θα σας μεταφέρω και ένα βίωμα προσωπικό που είχαμε με τον άνδρα μου. Είπα σε μια σχολή γονέων στην Κύπρο, μάλιστα, στη Λεμεσό, ότι όταν στη διάρκεια της εφηβείας τα πράγματα πολλές φορές παίρνουν έντονη μορφή και ακούμε «άσε με ήσυχο» και μια πόρτα που κλείνει πίσω, τι κάνουμε? Ακουμπάμε σε ένα κομμάτι χαρτί σκέψεις που πηγάζουν από την καρδιά μας με υποβολέα πάντα την αγάπη και το βάζουμε αυτό το χαρτί κάτω από το μαξιλάρι του παιδιού. Να το βρει σε μια ώρα ήσυχη, μόνο του. Να μην είμαστε εμείς μπροστά για να προκαλέσουμε αντιπαράθεση. Και να παρακαλέσουμε τον καλό Θεό αυτά που θα διαβάσει στο χαρτί να μπουν στην ψυχούλα του και να το επηρεάσουν. Το είπα λοιπόν αυτό σε μια σχολή γονέων στην Κύπρο και σηκώθηκε από το ακροατήριο πριν από 25 χρόνια περίπου. Σηκώθηκε από το ακροατήριο μια κυρία εκπαιδευτικός και είπε: «Ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε, κυρία Σπυροπούλου. Ακούστε τι έγινε. Όταν έγινε η εισβολή, ο γιος μου, λέει, 18 χρονών, επιστρατεύθηκε. Τη δεύτερη μέρα ήρθε στο σπίτι το βράδυ και είπε: δεν ξαναπάω στο μέτωπο. Ήτανε κατάχλωμος, κατακουρασμένος. Βρε καλέ μου, του μιλήσαμε, ο πατέρας του, εγώ τίποτα, λέει. Μπήκε στο δωμάτιό του, ξάπλωσε με τα άρβυλα στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα, δεν ήθελε τίποτα να ακούσει. Τι να κάνω, λέει, πήγαινα, ερχόμουν στο σπίτι, παρακαλούσα τον καλό Θεό να με βοηθήσει. Τελικώς κάθισα και του γράψα, λέει, ένα μικρό σημείωμα και του είπα ότι, παιδί μου, η πατρίδα μας κινδυνεύει, οι συμμαθητές σου βρίσκονται εκεί και πολεμούν. Πρέπει να πας και εσύ να κάνεις το χρέος σου και μη σε νοιάζει, εγώ θα προσεύχομαι στην Παναγιά μέρα νύχτα να σε φέρει πίσω γερό». Και πήγα και έβαλα, λέει, αυτό το σημείο μου κάτω από το μαξιλάρι του. Πήγα, λέει, και στην κουζίνα και έφτιαξα ένα καφέ να περάσει λίγο η ώρα και σε λίγο ένιωσα, λέει, ότι ερχότανε τα βήματά του στο διάδρομο. Ήρθε και με αγκάλιασε, λέει, από τους ώμους και μου είπε: «Μάνα, φτιάξε μου και εμένα ένα καφέ, γιατί θα πάω πίσω». Εντάξει, περάσαν τα χρόνια, γύρισε, λέει, με το καλό, σπούδασε, παντρεύτηκε και ήρθε η ώρα να κάνει μια μεγάλη εγχείρηση. Και σηκώθηκα, λέει, πρωί-πρωί και πήγα στο νοσοκομείο να κάνω παρέα στη γυναίκα του. Ήρθε ο τραυματιοφορέας, τον πήρε για να τον πάει στο χειρουργείο και εγώ, λέει, για να περάσει η ώρα τακτοποιούσα τα πράγματά του. Τεινάζοντας το σακάκι της πιτζάμας του, από την τσέπη έπεσε εκείνο το σημείωμα. Γιατί τα γραπτά μένουν, ξαναδιαβάζονται και πάντα έχουν ένα μήνυμα να δώσουν. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεπεράσω το χρόνο μου με τίποτα. Θέλω να πω ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι για να είναι θετικά και αποτελεσματικά τα όσα αυτή η πηγή που ανέφερα η οικογένεια μπορεί να προσφέρει, υπάρχουν τρία αξιώματα που κατά τους παιδαγωγούς και τους παιδοψυχολόγους ισχύουν ως προϋποθέσεις. Πρώτον, η συντροφικότητα μεταξύ των γονιών είναι δώρο ανυπολόγησης αξίας για τα παιδιά και η μεταξύ τους συμπεριφορά καταγράφεται ανεξίτηλα στη μνήμη και στην ψυχή τους. Δεύτερον, το καλύτερο δώρο του πατέρα στα παιδιά του είναι να αγαπάει, να σέβεται και να τιμά τη μητέρα τους. Και τρίτον, έχει αποδειχθεί ότι το 70% της εικόνας που καταρχήν σχηματίζουν τα παιδιά για τον πατέρα τους και κατά συνέπεια ο σεβασμός και η εκτίμησή τους προς αυτόν προέρχεται από αυτά που λέει γι' αυτόν η μητέρα τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλη μου την καρδιά θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα σπουδαία προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας. Και θέλω, παρόλα αυτά τα προβλήματα, επειδή υπάρχουν και υπέροχες οικογένειες, όπως αυτές που πλαισιώνουν, θα έλεγα, το δικό σας έργο εδώ στην Κατερίνη,
Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας παραλύσει η απογοήτευση και η κατάθλιψη. Μέσα στην ίδια την παραδοχή των λαθών μας υπάρχει ο σπόρος για τη διόρθωσή τους. Και δεν ξεχνώ ποτέ αυτό που ένας αείμνηστος και σοφός μου δάσκαλος μας έλεγε, να θυμάστε πάντα πως η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι η αρχή της υπόλοιπης ζωής σας και μπορείτε να κάνετε μια σπουδαία αρχή. Σκοπός λοιπόν των σκέψεων που μοιράστηκα μαζί σας ήταν να φέρουν στη μνήμη μας και να τονίσουν μερικούς σημαντικούς παράγοντες που ίσως μέσα από τη διαχρονική και αξιοθαύμαστη δραστηριότητα που εσείς εδώ στην Κατερίνη αναπτύσσετε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειες αλλά και τον καθένα μας για να προσφέρουμε στα διψασμένα νέα παιδιά μας καθαρό, αξιοφόρο και πολύτιμο νερό. Και πάντα, όπως πρέπει να συμβαίνει από τη στιγμή που κάποιος γίνεται γονιός, φυσικός ή πνευματικός, έχοντας μέσα στην καρδιά μας μια μύχια προσευχή για αυτά τα παιδιά, τα οποία η Θεία Πρόνοια μας τα έφερε στο δρόμο μας και μας τα εμπιστεύθηκε. Μια προσευχή προς το Δημιουργό και Ουράνιο Πατέρα μας, ζητώντας Του να τα προστατεύει και να τα καλοφωτίζει. Διότι όπως έχει πει και πάλι ο Κώστας Τσιρόπουλος, ο αληθής ανθρώπινος βίος είναι ακριβώς αυτός ο πανίερος διάλογος Θεού και ανθρώπου. Ένας διάλογος που λυσαλέα επιδιώκει η καταναλωτική κοινωνία να κατασυγάσει, να ματαιώσει, να εξαφανίσει. Εσείς όμως εδώ αντιστέκεστε και έχετε από την καρδιά μου και από τον άνδρα μου τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας για να γιορτάσετε πολλά 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 χρόνια ακόμα της ζωής αυτού του εξαιρετικού σωματείου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.